Σημαντική ω προ το να αποτυπωθούν οι πραγματικέ προθέσει τη Τουρκία, θεωρεί η Λευκοσία τη μεθαυριανή επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Εθνών ΕΕ, στην Άγκυρα, εν ώψη δε τη αυριανή συνάντηση των ηγετών αλλά κυρίω τη προετοιμασία για τη Νέα Γενέβη, ο πρόεδρο Αναστασιάδη ενημέρωσε το μεσημέρι το Ρώσο πρέσβη στη Λευκοσία. Ναι, νομίζω πω θα ήταν οφείλιμο να έχουν μέρο σε αυτέ τι προσπάθειε τα μέλη τη Συμβουλίου Ασφαλεία. Τα μέλη μα εξαρτάται και από δύο πλευρέ, βεβαίω. Καταλαβαίνουμε πω δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε και αυτέ τι δυσκολίε. Με διπλωματικό μεν τρόπο, αλλά χωρί να κρύβει την ενοχλησή του, ο πρέσβη τη Ρωσία στην Κύπρο, αμέσω μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, σχολιάζοντα τα πρόσφατα δημοσιεύματα από την Δύση σε σχέση με τον ρόλο τη Ρωσία στον Κυπριακό, τα απέδωσε στι ισορροπίε μεταξύ Δύση και Ανατολή. Κατά τη συνάντηση, επαναβεβαιώθηκαν οι άριστε σχέσει μεταξύ των δύο χωρών, ενώ ο πρόεδρο τη Δημοκρατία εξέφρασε τι ευχαριστίε του για τη διαχρονική θέση αρχών τη Ρωσική Ομοσπονδία στον Κυπριακό ω επίση και για την ετοιμότητά τη να συμβάλλει θετικά στι προσπάθειε επίτευξη λύση χωρί την ύπαρξη των όποιων αναχρονιστικών εγγυήσεων. Για τι εξελίξει, θα ενημερωθούν και τα υπόλοιπα τρία μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεία, αφού χθε έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο η πρέσβηρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ενημέρωση του Πρόεδρου Αναστασιάδη αφορούσε και την απαράδεκτη τουρκική απέτηση για τι τέσσερι οικονομικέ ελευθερίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με το θέμα των τεσσάρων οικονομικών ελευθεριών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Νίκο Χριστοδουλίδη είχε καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα σειρά εσωτερικών συναντήσεων με υπηρεσιακού παράγοντε, μεταξύ των οποίων το Τελωνίο, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εμπορίου και την νομική υπηρεσία. Θέμα για το οποίο ο πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού αντάλλαξε απόψει με τον γερμανό πρέσβη στη Λευκοσία. Παραβαίνει του ευρωπαϊκού κανόνε και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό δεν αφορά μόνο την Κύπρο, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Θα το επαναλάβω. Δεν μπορεί η Τουρκία να χρησιμοποιεί το Κυπριακό για να μπει στην Ευρώπη από την πίσω πόρτα. Αύριο είναι προγραμματισμένη συνάντηση Αναστασία Διακιντζή, κατά την οποία οι δύο θα πρέπει να αποφασίσουν από ποια ουσιώδη ανοιχτά ζητήματα θα αρχίσουν τη διαπραγμάτευση. Και αυτό στη σκιά των αλλεπάλληλων προκλητικών τοποθετήσεων του κατοχικού ηγέτη, ο οποίο στο πλαίσιο νέα συνέντευξή του σε αγγλόφωνη τουρκική εφημερίδα ισχυρίστηκε ότι το δημοψήφισμα για τι συνταγματικέ αλλαγέ στην Τουρκία δεν επηρεάζει το Κυπριακό. Καλέσε μάλιστα τα Ηνωμένα Έθνη να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο μέσω shuttle diplomacy, παραπέμποντα σε ρόλο έμεση επιδιαιτησία για τα θέματα ασφάλεια εγγυήσεων.